Γεια σας, τσικλικνά ο Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο περίεργο, διαφορετικό. Με βοηθάει καταρχάς ο φίλος μου Αντώνης, του βάλω να κρατάει το κινητό αυτή τη στιγμή γιατί είναι τον καμεραμάν. Γεια σας. Λοιπόν, με τον Αντώνη είμαστε φίλοι και κολλητοί από το Πανεπιστήμιο μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, όλοι σας αγοράζετε από το τίμου. Με τον Αντώνη έχουμε συνέχεια αυτή την κουβέντα για το τίμου. Και επειδή γενικά η αλήθεια είναι ποτέ δεν πάω να αγοράσω όταν κάτι ξεκινάει με τη λέξη απάντη. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Ισχύει όταν κάτι είναι, φαίνεται βαρεθεί, απάτη. Έχω βαρεθεί όλους να βλέπω βίντεο απάτη, απάτη, απάτη. Γενικά παίζουν διάφορα. Και η φάση είναι ότι, okay, αγοράστε εσείς. Μόνο ο κουμπάρος μου ξέρει και κάνει καλές αγορές από το τίμο πλάκα πλάκα. Shout out στο κουμπάρ μου, σωτηριά σου. Δεν θα το δεις ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ πήγα και αγόρασα κάποια πράγματα που ήθελα από το Shane. Έχω ξαναγοράσει από το Shane, ας πούμε, την μπλούζα που φοράω, το φούτρο αυτό τι είναι. Το αγόρασα από εκεί και είμαι ικανοποιημένος για τα λεφτά που έδωσα. Γενικά, έχω ένα μεγάλο θέμα. Και αυτό είναι ότι έχω παραπάνω κιλά. Και έχοντας παραπάνω κιλά, όταν πάω να αγοράσω μια μπλούζα, για το μέγεθός μου ξεκινάνε από 40 πλάς ευρώ. Μια φόρμα κάτω ξεκινάνε από 35 πλάς ευρώ. Σε γενικές γραμμές, όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, ζορίζεσαι και γενικά οικονομικά είναι ένα θέμα. Οπότε είπα να κάνω μια δοκιμή πέρυσι. Δοκίμασα, έδωσα 50 ευρώ και αγόρασα 4 φούτρ συν κάποια πραγματάκια. Φέτος πληρώθηκα από ένα μάθημά μου και είπα αυτά τα λεφτά θα τα δώσω για να κάνω ένα stack από διάφορα πράγματα που ήθελα για να εμπλουτίσω λίγο την καρδαρόμπα μου. Έδωσα 95 ευρώ και αγόρασα διάφορα πραγματάκια. Δεν είναι μόνο ρούχα, τα οποία θα ήθελα να σας τα δείξω. Είναι σε φάση σαν χόλ, σκεφτείτε το. Αλλά έχω και κάποια άλλα ωραία πραγματάκια που έτσι τα έβαλα μέσα γιατί τα χρειαζόμουν. Βασικά ποτέ δεν παίρνω, ή αυτό εντάξει. Μπορεί και να παίρνω πράγματα που δεν χρειάζομαι, αλλά τα περισσότερα τα χρειάζομαι. Λοιπόν, σύντομη πήρες τίποτα από το τίμο μου. Όχι. Θα πάρεις. Δεν νομίζω. Γιατί, αγόρι μου. Δεν ασχολούμαι γενικά με τέτοιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Εντάξει. Δεν σε επηρεάζει το γεγονός ότι λένε την απάτη. Σίγουρα με επηρεάζει και το γεγονός ότι όλοι λένε την απάτη. Εντάξει, τι φάση. Όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα, αγοράζουν. Γενικά έχω μάθει μια βασική αρχή. Όταν όλοι ξεκινάνε και λένε απάτη, απάτη, απάτη για να δικαιολογήσουν και να σε τραβήξουν και να το δει, δεν με εμπνέει και τόσο πολύ. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η αρχή μου. Εν τω μεταξύ, μια ζωή που πάντα πάω αντίθετα, αλλά στα τέτοια μου, sorry, αλλά είναι η αλήθεια. Επίσης, ένα πράγμα που δεν έχω καταλάβει και βασικά που κατάλαβα και δεν ξέρω γιατί δεν το έχετε καταλάβει και οι υπόλοιποι αυτό, είναι ότι όταν σου λένε εξόδεψε 250 ευρώ για να σου δώσω πίσω 15-20. Για ποιο λόγο να ξοδεύεις 250 για να πάρεις 10, οπότε αν δεν τα ξοδεύσεις εξ αρχής αυτά τα 250, δεν θα μείνεις μέσα, τυπικά έχεις μπει 240, 250, 220, 230 ευρώ. Αν ήταν να πάρεις κάτι εξ αρχής και θα τα αγόραζες και απλά έκατσε προσφορά και λες θα έδινα που θα δίνω 250 ευρώ, θα γλιτώσω και 20, 30, 40, 50, ναι μέσα. Αλλά εάν δεν ήθελες να αγοράσεις κάτι, εντάξει το κάνουμε μια μέρα μετά τον Black Friday το συγκεκριμένο, χθες δεν ήτανε. Χθες ήταν. Εντάξει. Σε φάση, ναι, okay, εντάξει, καλά είναι αυτά. Και εγώ μου αρέσει να αγοράζω πράγματα, αλλά αυτό το δώσε μας. Γιατί είδα κάποιες προθετικές που λένε πλήρωσε μας από 200 ευρώ για να σου δώσουμε 50 πίσω, 25 πίσω. Άμα δεν σου δώσω 200 ευρώ, δεν θα. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει νόημα. Πάμε να δούμε μας τι πήρα. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό εδώ το πακέτο που είναι τεράστιο. Και έχω και ένα μικρό να ξεκινήσω. Τι λες, ποιο από τα δύο? Από το μικρό. Το μικρό, Λοιπόν. Με το σπάσανε σε δύο, επίσης είχα ένα θέμα. Γιατί καλό να λέμε τα καλά, αλλά καλό να λέμε και τα κακά. Αυτό ήρθε μέσα σε τρεις μέρες, τέσσερις, όλους παραδόξους. Και το άλλο, και κάτι το είχα πει και στον Όγιδο, το έλεγα προχθές. Μου το έλεγες, ναι. Είχε χαθεί το. Είχε χαθεί το κωδικός. Δεν υπήρχε. Γενικά, sorry κιόλας, η DPD μεταφορική δεν ξέρω τι γίνεται με τους κωδικούς και αυτά. DPD νομίζω. Γι' αυτό και εγώ δεν παραγγέλνω από αυτά. Αυτά είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος. Ναι, να τα πληρώσω και να μην έρθουν ποτέ ή να είναι χαμένα σε άλλη χώρα. Ο Ντόνις την τελείωσε ένας από εσάς αυτό το τέτοιο. Μόνο από ελληνικά. Είχα επίσης να πω κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε. Επειδή έψαξα σε φάση να δω να πάρω τα λεφτά μου πίσω, έκανα ticket, δεν μου απάντησαν ποτέ από το Shane. Λοιπόν, οπότε σας λέω σε φάση. Έχω αγοράσει, είναι η δεύτερη φορά που αγοράζω. Την πρώτη φορά ήμουν κομπλέ και αυτή τη φορά κομπλέ είμαι. Λέει για κάποιο λόγο νομίζω ότι το θέμα το μεγάλο είναι η ελληνική μεταφορική που αναλαμβάνει από το Τελωνείο
Γιατί περνάνε νομίζω. Τα σημάδια τα συγκεκριμένα που πέστε και να μην περνάνε, γλιτώνουν. Γιατί το ένα ήρθε από Ιταλία. Έκανε τριγωνική, δεν ξέρω, πέρασε από Ευρώπη. Το προηγούμενο που είχα αγοράσει έκανε, έβλεπα, έκανε tour σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας και της Ολλανδίας για να φτάσει εδώ. Αυτό εδώ ήρθε από Γερμανία και αυτό έφτασε από Ιταλία. Από ό,τι καταλαβαίνετε, πάει με σφόντα. Απλά από ό,τι κατάλαβα, το πρόβλημα είναι η ελληνική μεταφορική που θα τα πάρει από το αεροδρόμιο, από οτιδήποτε έρθει. Νομίζω με αεροπλάνο πρέπει να έρχονται ή με καράβι, ένα από τα δύο. Και... μπορεί και με φορτηγό. Θα μπορούσε, δεν ξέρω. Με αεροπλάνο δεν νομίζω. Κοίτα, νομίζω ότι από Ιταλία έρθει απευθείας εδώ. Δεν υπήρχε ενδιάμεσο σταθμό. Λες να τα φέρανε από πάνω. Δεν ξέρω, μπορεί. Τέλος πάντων, μέχρι να τα παραδώσει στην Courier. Δηλαδή η Courier είναι ACS, μου τα άφερε κομπλέ. Αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, πάμε να μην πολυλογώ, να ανοίξω. Γιατί περιμένω το σημερινό unboxing, το κάνω για να το δείξω και σε εσάς. Και γιατί δεν ήθελα να κάνω team unboxing. Και γιατί ήθελα να τα μοιραστώ και πιο πολύ. Γιατί θέλω να τα ανοίξω για μένα, οπότε πρέπει να τα δείξω, έτσι θέλω να τα χαρώ. Λοιπόν, θα σου δείξω το πρώτο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, φαίνεται. Αντώνη, γράφει. Ναι, ναι. Αντώνη, κλείσει την κάμερα, έτσι δεν έλεγε. Όχι, Αντώνη, κράτα την κάμερα ανοιχτή. Λοιπόν, ένα χαλάκι, το βρήκα 6 ευρώ. Το οποίο το πήρα κυρίως για να το βάζω στα πόδια του κρεβατιού, από κάτω όταν ξυπνάω. Τι λες? Εντάξει, δεν τρελαίνουμε. Για πιάσε. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό. Είναι αυτό για να το βάζει στο κρεβάτι ή να είναι μαλακά. Ναι, ναι. Εντάξει. Και δύο πήρα, έχω πάρει άλλο ένα. Ένα είναι για να το βάζω στα πόδια του κρεβατιού και ένα να το βάζω κάτω από το γραφείο, γιατί ξεπαγιάζω κάθε φορά και δεν έχω χαλί. Μ' άρεσε. Μαλακό είναι, σαν φλή κουβέρτα από πάνω. Μαλακό. Ωραίο. Αυτό. Πού τα βάζω? Βάλω το δίπλα. Θα είσαι και βαστάζω. Πράγματι. Και λοιπόν, ίσως είναι πολύ νωρίς, αλλά κάτσε να δούμε. Θα τα ανοίγω. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει είναι αυτό εδώ. Δες το. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Σακούλα, ρε. Α. Δες τι όμορφο που έρχεται. Α, ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Θύμισε μας. Βασικά πρέπει να σε εκπαιδεύσω. Πρέπει να σε βάλω εδώ. Τι λέτε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Να τον πάρουμε για καμεραμάν. Θα ερχόσουν. Πόσα. Κάνω Αντώνη, πόσα χρόνια. 16 χρόνια YouTube. Είναι η πρώτη φορά στα 16 χρόνια που με βοηθάς. Ισχύει. Επίσης είναι η πρώτη φορά στα 16 χρόνια που, όχι σε live που κάνουμε στο YouTube, είναι η πρώτη φορά που είσαι σε unboxing. Έχεις ξαναδείσει σε unboxing? Ναι, ναι, ήμουνα. Σε ποια? Στο... λοιπόν. Ήμουνα ξανά, okay. Ναι. Σε εξωτερικά λοιπόν, γυρίσματα. Πήγα και πήρα, καταρχάς, ένα σορτσάκι, οκ. Okay. Επίσης, έχει ωραίο ότι σου γράφεις τα μεγέθη από δίπλα, μέσες, όμως, τα πάντα. Δηλαδή είσαι. Και έχει πάρα πολύ μεγάλα μεγέθη, ειδικά για μένα που είμαι τεράστιος. Πιάσ' το, λες το. Καλό. Μια χαρά, ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα σορτσάκι, το πήρα από τώρα για το καλοκαίρι εγώ. Συνήθως τα φοράμε στο σπίτι σε φάση με αυτά κυκλοφορώ μόνιμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σκέψω από το νησί, το πλήρωσα 15 ευρώ όταν πήγαινα να αγοράσω. Γιατί από το νησί αγοράζα συνήθως. 15 ευρώ το ένα. Και σε ποιότητα είναι χειρότερη από αυτή. Ήταν αυτό το φανελέ, σαν το shirt, τα υφάσματα που τέτοιο. Αυτό είναι χοντρό. Δηλαδή θα μπορούσε να το βάλει και χειμώνα μέσα στο σπίτι. Βάζε δίπλα. Το πήρα, το συγκεκριμένο παίζει να το πήρα 6 ευρώ, νομίζω. Λοιπόν, μετά είναι αυτό. Εν τω μεταξύ μου αρέσουν πολύ σακούλες από αυτό. Λοιπόν, είναι σε φάση μαγιό shorts, σαν αυτά που πας να παίξεις μπάσκετ. Ναι. Κοροϊδέψτε με ή όχι. Το συγκεκριμένο το βρήκα 3 ευρώ. Και λέω, α, για πιάσε. Είναι τεράστια εντωμεταξύ, πρέπει να χάσω κιλά. Ναι, είμαι, ναι, στον ίσιο δρόμο, έχω ξεκινήσει πρόγραμμα, οπότε. Λέει του χρόνου τα πήρα τζάμπα και δεν μου λέει, το χρόνο είναι τεράστιο. Του χρόνου το είναι ήθελα. Προτιμώ να πετάξω 90 ευρώ έτσι και να είμαι πιο αδύνατος. Και πήρα κι άλλο ένα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. 3 ευρώ το πήρα αυτό. Παίρνω 5 τέτοια, φίλε Αντώνη. Εντάξει, ναι, οι τιμές είναι. Δηλαδή 95 ευρώ θα έπαιρνα 3 φούτερ. Ναι. Και ακόμα έρνει από. 2 θα έπαιρνε. 40 και 40, 80. Ναι, 40. Θα έπαιρνα και ένα βιακάλτη. Αυτό, σαν κουρτίνα δεν είναι. Εν τω μεταξύ, βλέπω πολλού που κυκλοφορούν με μπλούζες και πουκάμισα τέτοια. Και έλεγαν, φίλε, εμείς αυτά κάποτε τα είχαμε κουρτίνες στα σπίτια. Η μάνα μου είχε κάτι τέτοιες κουρτίνες. Και τώρα τα κάνουν πουκάμισα και τέτοια. Πιάσε ύφασμα. Καλοκαιρινό. Καλό χαρά. Είναι. Και για μαγιό δεν είναι καλό. Ναι, για μαγιό είναι γαμάτο. Αρκεί να μην είναι, να είναι αδιάβολο. 3,40. 3,40. Πάμε τώρα στο μεγάλο. Εντάξει.
Δεν ξέρω, μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι μεγάλο βάλει αυτό. Ειδικά τα σολτσάκια, ξαναλέω. Όντας ένας άνθρωπος ο οποίος φοράει αρκετά, όλο το χειμώνα, τώρα μόνο έβαλα, κρύωσε πάρα πολύ φόρμα κανονική. 15 ευρώ το ένα. Έδωσα το καλοκαίρι, πήρα 6 τέτοια. 6 επί 15 πόσο είναι, 90 ευρώ. Πολλά. Αργίες. 90 ευρώ. Οπότε ναι. 90 ευρώ σου πήρε 5 σολτσάκια, τώρα πήρε όλα αυτά. Λοιπόν, το επόμενο. Εντάξει, είναι και σφραγισμένα, πρέπει να τα ανοίγεις τώρα κάθε τέτοιο. Αλλά έχει την πλάκα του. Όταν θα μετακομίσει το χρειαστό αυτά. Αγόρασα μια φόρμα. Ισχύει. Αλλά είναι ωραία αυτή. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα με κάνει. Αλλά θα με κάνει βασικά. Για πιάσε. Έχω και τον Αντώνη για quality control. Ε. Περίεργο ύφασμα, σαν κάργο είναι. Ναι, αλλά για το γυμναστήριο θα είναι καλή. Ναι, ναι, για σίγουρα. Και έξω φαίνεται καλή. Ναι. Πόσο την πήρα, 9 ευρώ την πήρα αυτή, ή 8,5 9 ευρώ. Αλλά έδωσα 35 ευρώ, αυτή τη φόρμα, όχι αυτή την έχω παλιά, αυτή είναι παλιά. Παρόμοια φόρμα με αυτή την πήρα 35 ευρώ. Είναι ωραία αυτή. Πες να ξαναπάω. Εν τω μεταξύ είναι, βλέπει τώρα αυτόν και τον αδερφό μου τον Μπάρι, τον οποίο τον έχω, τον έψησα τρελά πάνω. Το πανάνε τα τέτοια. Α, θα σας δείξω αυτά από κάτω. Λοιπόν, Αντώνη, να σας ξεκινήσω τα χαζά. Λοιπόν, πυρούνια είναι. Ένα δαχτυλίδι. Ανοίξανε, πέσανε. Τέλος πάντων, επειδή έχω μια τάση, ας ξεκινήσω από αυτό. Όταν παραγγέλνω, ξεχνάω τα πυρούνια μέσα. Και τα πετάς. Και τα πετάω μαζί με τα κουτιά. Και κάπως έτσι δεν έχω πυρούνια στο σπίτι. Σήμερα ήρθε ο Αντώνης να κάνω το τραπέζι. Και είχα μόνο ένα πυρούνια. Και αυτό έδωσε ένα πυρούνια. Εγώ δεν είχα πυρούνια. Πριν τα πέταξα όλα. Και πήρα. Για να πιάσω. Τη λέει quality control. Ήμασταν και στα. Όχι, τελικά δεν ήμασταν. Εντάξει, ένα συμπαθητικό απλό πυρούνι είναι. Ναι. Εντάξει. Το σαν τα τζάμπο, ρε παιδί μου, γιατί στα τζάμπο έχει καλύτερα. Μοιάζει λίγο ψεύτικο, αλλά οκ, okay, εντάξει. Στέλνε τι, λέει. Εντάξει, λε να πεθάνω από αυτό ένα καρκίνο. Όχι, ρε, εντάξει. Ατσάλι είναι. Πήρα ένα δαχτυλίδι επίσης, βασικά δύο δαχτυλίδια πήρα, αλλά τώρα πήρε το άλλο. Αυτό μ' άρεσε, είναι από χαλκό. Ωραία, χαλκό, κάτι τέτοιο. Δείξω στην κάμερα πώς τα φαίνεται. Τρία να του πω σειρώνα. Για φέρα να το δω. Παλιά όσοι βλέπανε τα... Ναι, γι' αυτό πέρα, τα κυκλοφορώ θα τους... Όχι, εντάξει. Μ' άρεσε, δεν ήξερα, βασικά ψηλό φαίνεται ψεύτικο. Ψεύτικο φαίνεται, πάρα πολύ. Αλλά έκανε 20 λεπτά. Εντάξει. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Να θυμηθώ να μην πετάξω και αυτά τα πυρούνια που πέσαν κάτω. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήρα αυτό. Τι είναι αυτό τώρα θα με ρωτήσεις. Ρώτα με, Αντώνη, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τελείως αυτό. Καθόλου στημένο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μια βλακεία η οποία παίζει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Θα σου πω όμως γιατί την πήρα. Είναι μια βλακεία που το βάζεις στο λάπτοπ, υποτίθεται. Ωραία. Ναι. Στο πλάι του λάπτοπ. Και... Καλύπτει τη webcam. Όχι, όχι, όχι. Από πίσω από το λάπτοπ και από εδώ από το πλάι βάζεις το κινητό σου και στο κρατάει. Για να έχεις το κινητό δίπλα από το λάπτοπ. Οκ. Okay. Εγώ γιατί το πήρα. Ρώτα με τον γιατί το πήρα εγώ. Γιατί το πήρες εσύ, Κώστα. Έχει πλάκες. Λοιπόν, το πήρα γιατί είχα δει ένα άλλο πιο ωραίο. Δεν ήξερα ότι δεν ανοίγει τελείως αυτό. Νόμιζα ότι θα ανοίγει παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτό το πήρα για ένα λόγο κυρίως. Γιατί δει, έχω ανοίξει ένα φορητό monitor. Ωραία. Σκέψου DIY. Από πίσω από το λάπτοπ αυτό και να μπαίνει το monitor από πάνω, να κουμπώνει σαν οθόνη πάνω στην οθόνη του monitor, του λάπτοπ, ρε. Θα την κρατάει. Ναι, είναι ελαφρύ, ρε, τίποτα. Είναι κάτι ψηλά σε γραμμάρια, οπότε αυτό άνετα το κρατάει. Άντε να δούμε. Θα το δοκιμάσουμε. Αυτό. Το πολύ πολύ, θα σπάσει το λάπτοπ. Θα σε λέω δεν έχω λάπτοπ μετά. Αλλά παίζει να το κάνω βίντεο αυτό, να το δείξω. Πάμε μετά στα υπόλοιπα. Να δεις που θα τα χάσουν τα πυρόνια εδώ κάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δες τώρα. Μπροστά. Μαλάκα, είναι ωραίο. Mm-hmm. Ποια σύμφασμα. Εντάξει, είναι ωραίο. Μια χαρά είναι, ναι. Και δες πίσω. Α, εντάξει, πολύ καλλιτεχνικό. Μαλάκα, είναι ωραίο. Ε, ρώταμε, Αντώνη, πόσο το πήρε. Πόσο το πήρες αυτό, Κώστα. 7 ευρώ. Μια χαρά. Έχει και κοινωνικό μήνυμα. Χαρτάκια για τον εκτυπωτή το φορητό που έχω. Εκεί είναι το θερμικό. Τα πήρα, πήρα και από το AliExpress. Το AliExpress τα πήρα ένα 80, τα 5. Αυτά πρέπει να τα πήρα κάπου τόσο επίσης, ίδια τιμή παίζουν.
Χρήσιμο είναι, ειδικά σας έριξα το θερμικό εκτυπωτή. Πατήστε κάπου εδώ πέρα, θα πεταχτεί link. Για μένα είναι χρήσιμο και ήθελα να πάρω. Πέσανε, άρα θα τα βαζέψω. Θέλω να πάρω τέτοια. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να βλέπει η μάνα μου. Μάνα, ο γιος ξέρει να κάνει καλές αγορές τελικά. Πόσα χρόνια στα κανάλια έμαθε. Λοιπόν. Ε? Mm-hmm. Πιάσει ύφασμα. Εν τω μεταξύ αυτό, αν δεν το φοράς και για έξω το καλοκαίρι. Ναι, περίεργο ύφο, και αυτό σαν κάργο. Είναι σαν παντελόνι παντελονένιο. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι να πάμε δεν είναι φόρμα. Δεν ναι, είναι ναι. φόρμα. Είναι. Πώς το πήρε αυτό. 6 ευρώ, 5. Όλα εκεί κοντά από ό,τι κατάλαβα τα πήγες. Όπως κατάλαβες. Πάμε τώρα. Άλλο ένα χαλάκι. Α, μεταξύ, αυτό φαίνεται πιο ωραίο. Έχει πολύ ωραία χαλιά. Αλλά εντάξει είναι ποιότητες. Εγώ ήξερα ότι δεν θα είναι τόσο τρομερά. Αλλά... Ε, ναι. Αυτό θα βάλω κατά από το γραφείο. Φαίνεται ωραίο, δεν το έχω δει ακόμα. Φαίνεται ωραίο, ναι. Είναι ωραίο. Έλα τώρα. Θα σε φωνάζω στο δωμάτιο να παίξουμε και θα κάνουμε ένα live και έχει μεγέθη τώρα να σας πω από πίσω, μπορεί να φτάσει μέχρι 1,20 επί 1,80. Αρκετά μεγάλο. Μεγάλο είναι, σαν και εμένα στο ύψος και στο πλάτος επίσης. Ναι, άμα με ανοίξεις, 1,20 επί 1,80. Αλλά αυτό κυρίως θα μπει έτσι κατά από τα πόδια μου στο γραφείο για να το κρατάει το χειμώνα ζεστό. Ε, χρειάζεται. Αλλά είναι ωραίο, τίμιο. Αν έχεις τώρα ένα παιδί, ας πούμε στη Μαριανούλα, τη βαφτιστήρα μου για παράδειγμα, ήταν ωραίο ένα τέτοιο από κάτω. Απλά εκεί έχει πιο ωραίο, έχει τέτοιο, αλλά δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Για πιο μεγάλο. Ναι, πιο μεγάλο προφανώς. Αλλά ναι, τίμιο είναι. Βάλω το και αυτό εκεί πάνω. Λοιπόν. Ας το κοιτάξτε. Ούτως άλλως χαλίνες, το πάτημα θα πάει. Κάλτσες. Πόσα, 6 ζευγάρια. 6 ζευγάρια, 2 ευρώ. Και πήρα. Κοιτάξτε να δείτε, θα είμαι ρεαλιστής. Επειδή έχω ξαναπάρει κάλτσες, εγώ παίρνω συνήθως τις κάλτσες που είναι κοντές. Μετά από ένα διάστημα, ειδικά άμα πας γυμναστήριο και αυτά, λιώνουν. Δεν θα σε βγάλει πάνω από χρόνο. Δηλαδή, ήδη κάποιες από αυτές που πήρα πέρυσι λιώσανε. Βαριά ένα χρόνο. Αλλά είναι. Πόσο είναι. Πόσο. Σε φάση 6 ζευγάρια, 2 κάτι ευρώ, σου βγαίνει πόσο βγαίνει το ζευγάρι. 30 κάτι λεπτά, 35 λεπτά το ζευγάρι, κάπου τόσο δεν βγαίνει. Ναι, ναι, τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι σε φάση αυτές και αυτές είναι λίγο πάνω από τον αστράγαλο. Ήφασμα, έχω το quality control εδώ. Κανονικό φαίνεται. Εντάξει, ναι. Ο Ντόνις δεν έχει ιδέα από αυτά γενικά, οπότε είναι η άμεση τέτοια, για να μην λέω μαλακίες. Να τα βλέπει. Σε φάση μια χαρά είναι, πιστεύω. Σαν κανονική κάλτσα. Υπάρχουν ελληνικές ελληνικές βιοτεχνίες. Έβλεπα πρόσφατα μία, είχαν 5,5 ευρώ οι κάλτσες. Το ένα ζευγάρι, αλλά αξίζει. Άμα κάποια στιγμή θα πάρω και από εκεί, αλλά τώρα μεταξύ μας ήθελα να πάρω λίγο πιο φθηνές κάρτες, γιατί εντάξει. Sorry κιόλας, αλλά δεν παίρνω και τα εκατομμύρια το μήνα. Ακρίβουν και το ενίκιο τώρα. Μας διώχνουν, παιδιά. Οπότε πρέπει να είμαστε οικονομικοί σε αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι απλή, δεν έχει κάτι. Φούτερ, καμία φορά, έτσι. Χαλαρό φούτερ. Το βρήκα προσφορά 3 ευρώ. Μια χαρά. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι, γιατί λέω εγώ και τώρα θα πείτε τέτοιο. Είπα στον αδερφό μου, το συζητούσαμε και λέω ρε εσύ πάρει, πήγα, βρήκα, έκανα, έρανα. Και μπήκαμε να ξαναδούμε την επόμενη μέρα, εν μεταξύ με τέρμα κόλλος. Και την επόμενη μέρα ας πούμε, αυτή πήγε στα 9 ευρώ. Που και πάλι συμφέρει να την πάρει σε 9 ευρώ. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι πέθανε. Το συζητούσαμε το μικρό και λέει μήπως ήταν το τελευταίο κομμάτι και να κάνουν restock. Θα μπορούσε. Αλλά για το μέγεθός μου, αυτό είναι, για τον Αντώνη χρώνουν 2 Αντώνηδες μέσα. Ναι, για μένα είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αλλά 3 ευρώ ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει. Άλλο ένα δαχτυλίδι, το οποίο ούτε αυτό, αυτά τα πήρα, το ένα έχει 20 λεπτά, το άλλο έχει 60 λεπτά. Τα πήρα πιο πολύ για να δω το υλικό, γιατί δεν μου γέμισε το μάτι. Ναι. Γενικά, ξέρετε ότι παίρνω, ας πούμε το δαχτυλίδι που φοράω, αυτό εδώ, το έχω πάρει από το eBay, το αγόρασα 3 ευρώ. Γενικά μια συμβολή τώρα μεταξύ μας. Όσοι έχετε προχωρήσει, όσοι δεν ενδιαφέρεστε, έχετε φύγει. Λοιπόν, επειδή παίζει αυτό που σας είπα πολύ με το team μου, η φάση πάει ως εξής. Τα αντικείμενα που βλέπετε από το team μου και χαίρεστε ότι είναι φθηνά, πριν από μερικά χρόνια τα έπαιρνα και τα έφερνα στο eBay, στα eBay unboxing, τέτοια άνοια. Στο team μου και εμπιστευτείτε με σε αυτό. Γι' αυτό δεν έχω αγοράσει ακόμα τίποτα από εκεί. Πέρα από όλα τα άλλα τα γύρω-γύρω, στο team μου.
Είναι ακριβά. Είναι πάνω 3-4 ευρώ παραπάνω από ό,τι θα τα βρείτε π.χ. στο eBay. Απλά σας εξασφαλίζει το γεγονός, και εκεί είναι το ωραίο κομμάτι, θα πω εγώ, το ότι θα σας τα φέρουν στην πόρτα σας. Και ότι θα έρθουν σίγουρα. Το eBay έχει χαλάσει πάρα πολύ το γεγονός το ότι πλέον βάζουν δασμούς. Δηλαδή, γι' αυτό και σταμάτησα, για όσους ρωτάτε τα eBay unboxing, τα σταμάτησα γιατί έπαιρνα ένα αντικείμενο 2 ευρώ και πλήρωνα 2 ευρώ τελωνίο. Άρα δεν υπάρχει το νόημα να το πληρώνω 2 ευρώ, αφού το βρίσκα και εδώ, αν ήθελε για παράδειγμα, στα ίδια λεφτά που θα πλήρωνα μαζί με το τελωνίο και θα ρωτάνε και πιο γρήγορα. Και λίγα λες με το τελωνίο. Λοιπόν, το τελωνίο γενικά, έχω κάνει αρκετά βίντεο με το τελωνίο αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω τι ναρκωτικά παίρνω εκεί μέσα. Sorry, αγόρια, κορίτσια που δουλεύετε εκεί. Κάποιοι μπορεί να βλέπετε, κάποιοι μπορεί να δείτε. Αλλά μου έχετε σκίσει τη ζωή τα τελευταία χρόνια. Κυριολεκτικά με όλα αυτά που έχω χαθεί. Έχω κάνει πολλά βίντεο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αλλά είναι γενικά τελείως σαν τα αεροπλάνα. Πώς θα κλείσει εισιτήριο και είναι ψυχολόγητο και όσο πιο πολύ πας πιο κοντά, τόσο πιο μεγάλα τα τέτοια, το κόστος. Λοιπόν, οπότε στο τι μου, το μόνο που αξίζει για μένα είναι ότι τα μαζεύουν και τα φέρνουν όλα μαζί, όπως π.χ. την τώρα στο Σέιν. Ωραία. Αλλά οι τιμές, και αν θέλετε εμπιστευτείτε με, ψάξτε το, επειδή τα ξέρω τα αντικείμενα, έχω ένα χαρακτηριστικό εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ και συγκρατώ νούμερα πολύ εύκολα. Λοιπόν, είναι. Έβλεπα μια βλακέρεση το οποίο βάζει ένα καλώδιο. Και έβλεπα τυπάδες οι οποίοι χαιρότανε γι' αυτό και το πήραν 6 ευρώ. Αυτό έκανε 30 λεπτά στο eBay. 30... Είναι αυτή το πλαστικό που βάζει τα καλώδια, ρε παιδί μου, στη σειρά. Κατάλαβα. Όλα ακρίβηναν. Το οποίο δεν κρατάει τίποτα γιατί πρέπει να το βιδώσεις. Η ταινία που έχει από πίσω είναι ψεύτικη. Ωραία, δηλαδή είναι. Και το πουλούσαν 6 ευρώ και χαιρόταν. Ακόμα αρέσει και με 50% έκπτωση που παίρνανε κάποτε και που πιάσανε κουπόνια. Είναι 3 ευρώ. Είναι 1000% πάνω στα 30 λεπτά. Ναι. 1000% πάνω δεν είναι κανονικά. Γιατί αν σκεφτείς τα 60 λεπτά είναι. Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος στα μαθηματικά. Τα 60 λεπτά είναι 100% πάνω. Δηλαδή, τέλος πάντων, άμα είστε τόσο κορόιδα γενικά, κάντε το. Τέλος πάντων, το δαχτυλίδι που πήραν αυτό, πώς φαίνεται. Αν φαίνεται κοντά, δείξτε το. Εντάξει, είναι περίεργο. Ψεύτικο φαίνεται επίσης, το καταλαβαίνεις έτσι. Αυτό είναι, ναι, είναι σαν να είναι από παγωτό. Από τσίγκο, ναι, αυτά τα παγωτένια. Εντάξει, είναι από αυτά που τα φοράς και σου μαυρίζει το δάχτυλο. Αυτό. Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι γράφουν. Το ένα είναι από χαλκό, ρίχαλκο και το άλλο λέει ότι είναι. Ο ρίχαλκος δεν πρέπει να στο μαυρίσει κανονικά το τέτοιο, νομίζω. Και το άλλο είναι από stainless steel. Δεν μου φαίνεται και τόσο. Δεν νομίζω ένα stainless steel. Τόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Νομίζω ότι το πιο τέτοιο θα είναι οι μπλούζες. Μπλούζες ή φούτρα, πώς τα λέτε. Γιατί όποτε λέω μπλούζες μου λένε φούτρα, οπότε λέω φούτρα. Και αυτό θα αρέσει εσένα. Είναι μπλούζα φούτερ. Ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όντως. Θα πάω στο φροντιστήριο μεθαύριο με αυτό. Για έξω λέει αυτό. Έχω τέτοιο φούτερ. Το είχε. Θυμάσαι. Τέλος πάντων, θυμάσαι μια πρώην τέλος πάντων από μακριά. Μου είχε κάνει δώρο τέτοιο ακριβώς και είχε τότε παίζει να το είχε χρυσοπληρώσει κάτι τέτοιο από μαγαζί κανονικό. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο έκανε 7 ευρώ, 8. Παρόμοια τιμή με τα άλλα δηλαδή. Πιάσε, είναι ωραίο, πιάσε στάμπα μπροστά. Πιάσε στάμπα να δεις την τέτοια. Α, ναι, είναι καλή ποιότητα. Ναι, ρε. Και λέει ότι μπαίνει στο πλυντήριο και ξυλώνονται όλα. Και δεν μένει τίποτα. Θα μπορούσε. Θα δεις. Θα δούμε στη νεκροψία. Είναι αυτά που τα σιδερώνεις από μέσα βέβαια. Ναι, αναγκαστικά. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν το περίμενα. Και αυτό θα σ' αρέσει. Αυτό ταιριάζει. Εν τω μεταξύ αυτό το σκίζω. Μυαλό κι εγώ, αλλά δεν βαριέσαι. Τόσες σακούλες. Και αυτό μου αρέσει. Ναι. Έχεις δει το άλλο που φοράω, έτσι. Ναι. Εν τω μεταξύ τα φοράω, τα πλένω. Τα φοράω κάθε μέρα σχεδόν. Δηλαδή κάθε. Ασταμάτητα. Τα έχω βάλει πολλά πλυντήρια μέχρι τώρα. Πιάσε να δεις, αυτό που φοράω είναι. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. 8 ευρώ, 9. Ωραία. Είναι ωραίο. Mm-hmm. Λέγα, είναι ωραίο. Όλα μαύρα όμως, ε. Εντάξει, μαύρη είναι η ψυχή μας. Δεν έχω ψυχή βασικά, αλλά δεν πειράζει. Όταν είσαι χοντρός, πρέπει να φοράς μαύρο για να μην, μην ξεχωρίσεις από το πλήθος. Γιατί δυστυχώς όταν έχεις πολλά κιλά. Και φοράς έντονα χρώματα, είσαι σημαδούρα στο πλήθος, οπότε πρέπει να είμαστε νίτζα σε αυτό. Αυτό τι είναι, έχει τίποτα. Αυτό έχει, είναι έτσι μυστικιστικό. Ωραία, τα μυστικιστικά αυτά. Ωραίο είναι και αυτό, ναι. 8-7 ευρώ. Έλα, είναι ωραίο ρε μαλάκα. Νομίζω έχω πει τόσα μαλάκα εδώ μέσα. Sorry, Αντώνη, που σε λέω έτσι. Δεν πειράζει. Τα άλλα ήταν καλύτερα βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι. Εντάξει, για τα λεφτά του.
Μεταξύ θα φτάσω στο σημείο να βάζω ένα κάθε μέρα. Δεν θα κρυώσεις το χειμώνα. Κάλτσες πάλι. 10, αυτά είναι ζευγάρι με 10 κάλτσες. Αυτό έχει 3 κάτι ευρώ, 3,5. Επίσης πήρα άλλο ένα για εκτυπωτή. Και το πιο γελίο στο τέλος. Λοιπόν, κοροϊδέψτε με, αλλά... Καθαριστής πατάτας. Το είχε 20 λεπτά. Και καρότων. 20 λεπτά. Άμα δεν έχεις, το χρειάζεσαι. Είχα... Εντάξει, κοφτερό, να πες να σφαχτούμε, πιάσε να δεις. Όχι, ναι. Είχα, αλλά έχει 20 λεπτά. Και γενικά επειδή τα σπάω, εγώ έχω ένα πρόβλημα με αυτά. Επειδή να καθαρίζω πατάτες, ασκώ πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Λες και παλεύω με τα λαχανικά. Σπάνε. Οπότε το βρήκα, λέω κάτι θα το δοκιμάσω. Εντάξει, όχι ότι φαίνεται τίποτα αξιόλογο, θα σκουριάζει γρήγορα σχετικά. Αλλά για τα 20 λεπτά του ρε παιδί μου, τζάμπα το πλαστικό θα πω. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, πόσο φαίνεται. Εντάξει. Τι πιστεύεις, αξίζει να το 90 ευρώ. Θα δούμε. Κοίτα, φαίνεται. Με πρώτες όψεις φαίνεται ότι αξίζουν. Κοίτα, σου πω, η λογική δική μου είναι πόσα φούτερ, 5, 6, 5 φούτερ. 5 φούτερ. Από 20 ευρώ να έχει το καθένα που δεν θα το βρει. Αυτά τα σχέδια δεν θα τα βρει. Όχι, αποκλείεται να έχει 20 ευρώ αυτό τα που λες. Τα σχέδια αυτά στο μέγεθος στο δικό μου τυπικά είναι 5XL, 6XL αυτά. Τα 40 ευρώ είναι standard. Για πλάκα είναι 40 ευρώ και σε basic σχέδια για το δικό μου το μέγεθος. Ξαναλέω, όταν είσαι αδύνατος είναι όλα εύκολα. Μπορεί να πας και σε thrift, μπορεί να πας παντού να βρει ρούχα φθηνά, οτιδήποτε. Όταν έχει τα κιλά τα δικά μου, θα μου πει χάστα. Το ξέρω, προσπαθώ. Δεν πρέπει να αντιθείς μέχρι να τα χάσεις. Λοιπόν, μέχρι να τα χάσεις πρέπει να αντιθείς. Αυτό είναι μια πολύ καλή τοποθέτηση. Λοιπόν, 20 ευρώ ας πούμε ότι είχαν, έτσι. 5, πάμε στα 100. Η φόρμα, σου λέω, φόρμα σε αυτό το μέγεθος, κάτω από 25 ευρώ δεν θα βρεις ποτέ. Και με το ύφασμα το συγκεκριμένο για παράδειγμα, γιατί είναι διαφορετικό λίγο, δεν είναι το φανελέ. Mm-hmm. Αν μπορείς να καταλάβεις αυτό που λέω, πώς είναι η φανέλα σου για παράδειγμα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, όπως είναι η φανέλα σου σε ύφασμα, το βρίσκεις με 25-30 ευρώ. Στα δικά μου κιλά, ξαναλέω. Τα δικά μου κιλά είναι πάνω από 140. Ωραία. Λοιπόν, άρα είμαστε ήδη κέρδος. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή. Το θέμα είναι πόσο θα διατηρηθούν. Άμα διατηρηθούν, είναι κέρδος. Επειδή ο πατέρας μου είμαι από οικογένεια που έχει βγάλει πολλούς ράφτες. Και ο πατέρας μου παράλληλα μαζί με το άλλο είναι και ράφτης. Έχω μια γνώση του τι είναι τι και τα υφάσματα, ξέρω, τα καταλαβαίνω και τα λέω. Δεν είναι κάτι τρελό. Δεν είναι υφάσματα που θα πεις «Wow, δεν έχω ξαναπιάσει». Τα ποιοτικά τα υφάσματα τα καταλαβαίνω πολύ εύκολα. Αλλά για το κόστος των συγκεκριμένων υφασμάτων έχω αγοράσει από εδώ Ελλάδα πολύ υποδέστερα υφάσματα, γιατί καλώς και κακώς στα φτηνά παίζουν ούτως όλες από εκεί να τα φέρνουν. Ή από Βουλγαρίες ή από οτιδήποτε και απλά βάζουν τα μπελάκια. Δηλαδή τώρα σοβαρά και μεταξύ μας, μην νομίζετε ότι αυτά που αγοράζετε μάρκες, ονόματα δεν λέμε υπολείψεις, δεν θίγουμε, φτιάχνονται εδώ πέρα και ας λένε ελληνικά οτιδήποτε. Έρχονται από το εξωτερικό και απλά αλλάζουν τα μπελάκια απ' έξω και στο χρεώνουν διπλάσια. Δεν ξέρω αν σου είχα πει τότε, θυμάσαι τότε που τα αρχαία χρόνια ρε. Τέλος πάντων, η μάνα της δούλευε σε. Να το ξεσουμπολιώ τώρα, αλλά. Μάνα της δούλευε σε μεγάλη αλυσίδα με γαζότρια. Σε μεγάλη αλυσίδα από αυτά που είναι στο κέντρο, ρε παιδί μου, που ναι, είναι μαγαζιά. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω μετά πιο. Αλλά πολύ γνωστό, δηλαδή τώρα εκτός πες να γίνει σφαγή εκεί μέσα. Θυμάμαι έλεγε ότι τα φέρνανε από Βουλγαρία, από Ρουμανία και απλά περνούσαν ετικέτα με το λογότυπο της εταιρείας και τα πουλούσαν εδώ πέρα. Δεν ήταν υπερβολικά ακριβά, αλλά ήταν από αυτά που αγοράζουν οι περισσότεροι και γενικά στις κοπέλες. Έχετε αγοράσει όλες από αυτά τα καταστήματα. Βάζω και τα δύο από τα χέρια στη φωτιά. Τέλος πάντων, οπότε, εντάξει, τώρα το θεωρώ υποκρισία να λέμε ότι αγοράζω ελληνικά ή από Ελλάδα ή από οτιδήποτε, αλλά έρχονται απ' έξω και οτιδήποτε. Τώρα, κάτι που έπεσε τώρα στο τέτοιο, γιατί μπορεί να υποθεί και το άκουσα και εγώ πρόσφατα, δεν είχα ιδέα, είναι το child labor στα συγκεκριμένα. Προσωπικά δεν έχω ιδέα τι παίζει από αυτό το συγκεκριμένο, αλλά. Λογικά εικάζω ότι παίζει να παίζει. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά Κίνα είσαι, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Τι παίζει με το Σέιν σε αυτό. Τέλος πάντων, αυτά προς το παρόν. Θα βγει ο χειμώνας, θα ζήσουμε και αυτό το χειμώνα. Οπότε, σας ευχαριστώ. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Τι λες, θα αναλάβεις. Κι εγώ. Guest μπορεί, τώρα συνέχεια δεν ξέρω. Έλα, ψήσου, ωραία, ναι. Λοιπόν,
Αυτά, ήταν καλό χόλε. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Αντίος, αμίγκος. Bye. Γεια σας.